θα πάμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία με μια εκπληκτική ιστορία. Είναι ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων. Αν μπορούμε να δούμε λίγο, βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία. Φέτος συμπληρώνει 430 χρόνια ζωής. Κατασκευάστηκε το 1592, προσέξτε, με δωρεές και έξοδα των Ελλήνων εκεί της περιοχής. Μια απίστευτη ιστορία αυτό. Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ και το καμπαναριό. Από πολλούς θεωρείται αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή το παλιότερο ελληνορθόδοξο καμπαναριό, το οποίο λειτουργεί εκτός Ελλάδας, εκτός των συνόρων της πατρίδας μας. Βρίσκεται, για να πω και κάποια στοιχεία, σε απόσταση 150 μέτρων από την περίφημη πλατεία Σαν Μάρκο, με το καμπαναριό, αυτό το διάσημο καμπαναριό, να έχει μια ιστορία η οποία κατά τα ψέματα είναι άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες. Πάμε να τη φωτίσουμε και πάμε στον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας. Κύριε Ζαφυρόπουλε, καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Δεν θα ήθελα να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν είμαι αυτή τη στιγμή στη Βενετία, είμαι στην Πάντοβα. Είναι σε απόσταση 23 χιλιόμετρα από τη Βενετία. Βρίσκομαι στο κέντρο της πόλης. Είσαι πίσω στην Ιταλία. Δημαρχείο. Δεν πειράζει. Αλλά Πάντοβα. Πάντοβα. Γνωρίζετε. Πάντοβα, θα μου επιτρέψετε μια στιγμή να τη συνδέσω με τη Βενετία. Γιατί η Πάντοβα και η Βενετία σχετικά με τον ελληνισμό είναι δύο πόλεις οι οποίες είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους σε ό,τι αναφορά τα γράμματα, σε ό,τι αναφορά τις τέχνες και κυρίως σε ό,τι αναφορά τις ιστορίες του ελληνισμού της Διασποράς. Που όπως είπατε πολύ σωστά, όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γιώργη, αλλά και με το καμπαναριό του, πολύ λίγοι γνωρίζουν δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να φωτίσουμε την ιστορία του και το πόσο τον βασικό συμβολισμό, πόσο σημαντική είναι η παρουσία του σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, η παρουσία γενικά σε αυτό που ονομάζεται Campo dei Greci, δηλαδή η πλατεία των Ελλήνων που δεν έχει μόνο τον ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων αλλά συμπεριλαμβάνει, όπως είπατε πολύ σωστά, το καμπαναριό αλλά και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, το ονομαζόμενο Φλαγκίνιο Ίδρυμα, είναι πραγματικά κάτι το οποίο στολίζει τον ελληνισμό σε όλο το διεθνές επίπεδο. Και ακόμα και σήμερα, μετά από το 1498, οπότε δημιουργήθηκε η αδελφότητα, την οποία έχω την τιμή, το βάρος, αλλά και την επίγνωση να υπηρετώ σήμερα σαν πρόεδρος της κοινότητας, είναι η κοινότητα η πιο διάσημη και πιο παλαιά όλης της ελληνικής διασποράς. Και ιδιαίτερα δραστήρια, να πω, πρόεδρε. Κοιτάξτε, στο μέγεθος που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, θα έλεγα ναι. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μας σε σχέση με άλλες κοινότητες που βρίσκονται στην Ιταλία, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε, ας το πούμε, να δημοσιοποιούμε πάρα πολύ σε ευρύ επίπεδο το έργο το οποίο κάνουμε, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, σιωπηρό και έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι να ιδιαιτερήσουμε δύο χαρακτηριστικά που δένουν τους Έλληνες. Η πρώτη είναι η ελληνομάθεια και το δεύτερο είναι το ομόθρησκο. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη θρησκεία. Κανείς στην κοινότητα δεν μπορεί να εγγραφεί αν δεν είναι Έλληνας και ορθόδοξος. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το πώς σας αντιμετωπίζουν εκεί οι ντόπιοι, ποια είναι αυτή η σύνδεση, αυτό το δέσιμο το οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας? Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία, όπως σας είπα, ξεκινάει από τον 14ο αιώνα, τέλη του 14ου αιώνα και μετά, για να μην πάμε πιο πίσω, και συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα. Επομένως, το δέσιμο με την τοπική κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γνωρίζουν όλοι σχετικά με την ιστορική κοινότητα της Ελλάδας στη Βενετία. Μπορώ να σας πω περισσότερο από τους ίδιους τους Έλληνες. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι στον ναό του Αγίου Γεωργίου προσπαθούμε
σε διάφορες στιγμές να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου όλοι οι χριστιανοί να είναι παρόντες έστω και λίγες μέρες το χρόνο στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Μάλιστα. Τι να πούμε, να πούμε καλή δύναμη, να πούμε καλή συνέχεια. Να πούμε ότι να μπορέσουμε, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω, νομίζω, με την εκπομπή σας μια σύνδεση από σωστό, τα έχουμε ξαναπεί, τα θέματα της Βενετίας. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, ιδιαίτερα πραγματικά, γιατί είστε ο μόνος σταθμός, τηλεοπτικό κανάλι, ραδιόφωνο, το οποίο δεν μου τηλεφωνεί όταν είναι Πάσχα και όταν είναι Χριστούγεννα, αλλά μου τηλεφωνεί για ουσιαστικά πράγματα. Για πράγματα δηλαδή που ο ελληνισμός σε εκείνο το gap των 4-5 αιώνων, τα οποία ήταν άγνωστα είναι άγνωστα στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον όταν εμείς είμαστε μαθητές στα σχολεία, για το πού ήταν ο ελληνισμός και πού μεγαλουργούσε. Και αυτός ο ελληνισμός ήταν στη Βενετία, στην Πάδοβα, και αν γυρίσω λίγο έτσι στην κάμερα να δείτε πίσω από την πλάτη μου αυτή τη στιγμή, θα δείτε μια είσοδο που είναι η είσοδος του παλιού Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Εδώ δηλαδή που πέρασε ο Μάρκος Μουσούρος από την Κρήτη και έγινε δάσκαλος των ελληνικών και των λατινικών τον 16ο αιώνα. Εδώ που υπάρχουν τα στέματα πολλών όπου φέρουν την επιγραφή Κρετένσης. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, που στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας το 17ο και 18ο αιώνα υπήρχαν 3.800 εγγεγραμμένοι Έλληνες φοιτητές. Άρα λοιπόν, ξέρετε, η Πάδοβα είναι πάρα πολύ δεμένη με τη Βενετία, άρρηκτα δεμένη, ο ελληνισμός είναι άρρηκτα δεμένος και πολύ καλά κάνετε να συνέχεια να αναφέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να περάσει από τη Βενετία και να μην επισκεφθεί το Campo dei Greci, να δει το ναό του Αγίου Γεωργίου, το καμπαναριό του Αγίου Γενεργίου, το Μουσείο των Εικόνων με τη μεγαλύτερη συλλογή εικόνων τεχνικής, αυτό που λέμε Veneto Cretese, δηλαδή βενετσιάνικης και κριτικής τέχνης, τέχνης αγιογραφίας εννοώ, και συγχρόνως το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που είναι το μοναδικό ίδρυμα έρευνας της Ελλάδας στο εξωτερικό και που πολύ λίγοι δυστυχώς γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι επισκέπτονται το μουσείο Έλληνες, ίσως λόγω των 5 ή 4 ευρώ που πρέπει να πληρώσουν για να δουν την καταπληκτική τέχνη που έχουν αφήσει οι Έλληνες αγιογράφοι σε αυτή την πόλη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλο, υποχρέωσή μας αυτές οι συνδέσεις, αλλά το αξίζετε και εσείς προσωπικά, υπερδραστήριος εκεί. Κρατάτε χαμηλά την μπάνα, χαμηλούς τους τόνους, αλλά η αλήθεια είναι πως το έργο σας είναι πολύτιμο και τεράστιο, θα έλεγα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και κάθε φορά που θέλετε να συζητήσουμε για το καμπαναριό, για την εκκλησία, για τους Έλληνες στη Βενετία, στο Βένετο, εγώ είμαι πάντα στη διάθεση. Χαρά μας, κύριε Ζαφυρόπουλε. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.